Γιάννη Σαραντάκο κοντά μα, να πούμε την καλημέρα μα. Καλημέρα, Γιάννη. Πώ είστε, κύριε Σαραντάκο, πώ είστε. είστε. Καλά, Καλά Πολλά θέματα και σήμερα, η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λιγάκι με το μεταναστευτικό. Ναι. Το οποίο βλέπουμε ότι επιστρέφει, ο Γιάννη. Άλτης, ένα γεγονό το οποίο θυμίζει. Από αλλού, ναι. Ε. ναι. Ε, σωστά. Ε, ένα θέμα το οποίο. Ε, Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα κατά το παρελθόν, ειδικά στην Ελλάδα. Εντάσει στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πλούσιο Βορρά έκανε ότι δεν έβλεπε το πρόβλημα. Και άφηνε... Το θέμα στι χώρε πρώτη υποδοχή. Με καλά λόγια, με χτύπημα στην πλάτη, θυμίζω την κυρία Άγγελα Μέρκελ, η οποία το μόνη σάγχο ήταν να μην φτάσουν μετανάστε στο Βερολίνο. Mm -hmm. ε, το πού θα πηγαίνανε ήταν αδιάφορο, δεν την καγκελάριο. Μέχρι την ειδωμένη. Μέχρι με... 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 εκεί, σα αφήνω. Μέχρι την ειδωμένη έτσι... μπορείτε να του πάτε. Κάπω έτσι. Ε, με θυμίζω το καλό πιασμα του Εντογάν εκείνη την περίοδο. Μην τυχόν και θυμώσει ο Σουλτάνο και στείλει μετανάστε προ το Βερολίνο. Τώρα, όπω είπε ο Γιώργο πολύ σωστά, από αλλού είναι το πρόβλημα. Ε, από τον πόλεμο στο Ισραήλ, τη Γάζα. Ε, πάει ο κ. Μτσοτάκη μαζί με την κυρία Φοντερλάιν στο Κάιο την Κυριακή <συσίλια> να μιλήσουν με τον κύριο Σίση τον ε, ισχυρό άνδρα τη Αιγύπτου. Ε, και υπάρχει ένα πλάνο ήδη ε, το οποίο σχεδιάζει Ό, το Υπουργείο <συσίλια> Μεταστατική Πολιτική, <συσίλια> διότι βλέπουμε ότι ήδη στη Γάβδο ε, πηγαίνουν. στα ορκαραβιά 100-100. Υπάρχει μια συζήτηση δημιουργίας δομής στην Νότια Κρήτη. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι γρήγορο. Ε, Προφανώ αντιδρούν οι τοπικέ κοινωνίε. Νομίζω ότι ο κ. Κερίδη θα επισκεφθεί το νησί το επόμενο διάστημα, τι επόμενε λίγε εβδομάδε, να δει πώ μπορεί εκεί να εγκαταστήσει μια σύγχρονη δομή υποδοχή. Για να αντιδρούνε. Μια, μια καινούργια μαλακάσα, α πούμε. Μια καινούρια, πώ την είπαμε, παλιά τη λέγαμε Μόρια, μετά έγινε το επόμενο. Μόρια δεν είναι. Ναι. είναι σαν ύφο οι λέξει. Κακό είχε, ναι, 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 το ξέρω. Ναι. Αλλά υπάρχουν έντονε αντιδράσει. Και χωρί αυτή η λέξη. Φυσικά. Έντονε αντιδράσει, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό. Ναι, ε, και. Για κυβέρνηση. Το πιο κρίσιμο πάλι είναι αν η Ευρώπη θα κοιμηθεί, κοιτώντα από την άλλη πλευρά του προβλήματο, και θα αφήσει την Ελλάδα μόνη ναι, να διαχειριστεί το θέμα, ή αν η Ευρώπη θα παίξει ρόλο επιτέλου. Βοηθώντα, ε, βοηθώντας, θέλετε οικονομικά, θέλετε στρατηγικά, θέλετε σε επίπεδο κατανομής, ε, όλο αυτό το πράγμα περνάει από την Ευρώπη. Γι' αυτό πάει και η κυρία Φοντερ Δεν έχει δείξει ότι η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Ελπίζω να τα επιδείξει αυτή την ώρα. Πάντω το πρόβλημα είναι ότι ε, έχει ξεκινήσει να επιστρέφει ο φιάλης του μεταναστευτικού, όχι από τον Εύρο αλλά από τον Νότο, και να δούμε πώ ακριβώ πιάνεται τα επόμενα βήματα. Πάντω, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι η προτεραιότητα τη Ευρώπη είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, πώ δεν θα φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφο, πώ δεν θα αρχίσουν να απλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ευρωπαϊκό έδαφο είναι και η Ελλάδα. Να ναι, 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 αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Ε, το ζήτημα είναι το εξή. υπάρχει ένα κοντινό μα παράδειγμα που είναι η Ιταλία με τη Λαμπεντούζα. Ναι. Επειδή το δρομολόγιο είναι <coughs> περίπου το ίδιο με το ελληνικό, δηλαδή από τα παράλια τη Βόρεια Αφρική προ το Ιταλικό έδαφο, προ το Ιταλικό αυτό ναι. νησί, το δρομολόγιο δεν είναι αυτό το οποίο είναι από τα τουρκικά παράλια να περάσει τη Όχι. Είναι άλλη θάλασσα. Άλλη, είναι ναι. άλλη πορεία, είναι άλλα τα σκάφη. Αν εκεί ενταθούν οι μεταναστευτικέ ροέ, οι απώλειε σε ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν απέναντι, mm. δεν είναι πολλαπλάσιε. Μα το δρομολόγιο, να το πούμε σχηματικά, να το καταλάβουμε είναι όλοι. Είναι 4-5 μέρε ταξίδι. Ναι, αλλά είναι Γάζα, Αίγυπτος, αιγυπτο Έγυπτος-Γάβδος-Κρήτη. Αυτό είναι το. Και ταυτόχρονα η Λιβύη παρα, παραμένει online σε αυτού του είδου τα δρομολόγια, γιατί ο στρατηγό Χαφτάρ δυστυχώ. Βεβαίω. δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση κάτω. Βέβαια, η Λιβύη ε, δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα στην Ιταλία και λιγότερο στην Ελλάδα. Ναι, είναι, 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 η αυτοί. διαδρομή ναι. είναι πιο εύκολη προ την Ιταλία. Εμά. Είναι το πρόβλημα θα έρθει από την Αίγυπτο. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η έκτακτη άμεση συνάντηση. Και για κατανομή που είπε, Μήπω μπορέσει όλο αυτό δηλαδή κάπως να μοιραστεί και να μην λάβουμε Ακριβώς. μόνο αυτέ τι. Ακριβώ. Τις... Και, ε, και, σήμερα, 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 και σήμερα, υπάρχει σήμερα, και το σήμερα. οικονομικό κομμάτι. έτσι. Θέλω να πω ότι ναι, ε, η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώνει μόνιμα μόνη τη το βάρο αυτό. Ναι. Το σήκωσε με, τον, με το Συριακό. Δεν μπορεί να σηκώνει ανα πάσα στιγμή ε, μόνη τη αυτό το βάρο. Σωστά. Επίση, υπάρχει και ένα άλλο ζητηματάκι: ότι τρει μήνε πριν από τι εκλογέ δεν μπορεί να σου φουντώσει ξανά μεταναστευτικό, έχοντα αυτέ τι πληγέ τι οποίε έχει προ τα δεξιά σου. Όχι, αλλά ελπίζω να μην προσπαθήσουν να καλύψουν το πρόβλημα δια τη Ελλάδο. Mm -hmm. Δηλαδή, yeah. ο πλούσιο βορρά να κουκουλώσει, να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πουσάροντα προ... ε, την Ελλάδα ω πρώτη, μας... ακριβώς, εμάς, μόνος, πρώτη, πρώτη, στις στις πρώτη Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πάμε για το δημοσκόπηση Ναι. Ε, για την GPO, για το, ναι. για το Star. Ε, που ε, Αυτό που συζητάγαμε καιρό. Για την τρίτη θέση του Πασόκ. Επιστρέφει ε, στην τρίτη θέση του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκη δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τίποτα. Ούτε την περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα προβλήματα. Ούτε την αποχώρηση νέου κόμματο με τον κ. Χαρίτσι μπόρεσε. Ούτε το γεγονό ότι ο κ. Κασελάκη δεν είναι στη Βουλή. Και άρα στι κοινοβουλευτικέ μάχε είναι τέτα τέτ σχεδόν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ε, είναι εντυπωσιακό ότι το Πασό κάνει βοκατεβαίνει σαν ασανσέρ, σανσέρ ε, χωρί οι συγγενεί πολιτικοί του χώρου να κάνουν κάτι γι' αυτό. Είναι εντυπωσιακό το οποίο συμβαίνει. Είναι προφανέ ότι πληρώνει τα, το θολόμινο μα τα ομόφυλα την εσωκομματική γκρίνια ε, για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, τον μπρο πίσω που έκανε ο ίδιο ο κ. Ανδρουλάκη. Ναι, μεν, αλλά και. Ε, η τελική στάση. Απέδειξε ότι δεν έχει κανένα νόημα τελικά να ψηφίζουν οι βουλευτέ του μόνο, διότι το κλίμα του κοστίζει. Και ε, ε, βλέπω ότι όταν ένα πολιτικό αρχηγό είδα το δημοσιοτήτο που παίξατε από την συνέντευξη που έδωσε yeah. ο με αν δεν κάνω λάθο, κ. Δεν την είδα όλη τη συνέντευξη δυστυχώ. Ε, όταν ένα πολιτικό αρχηγό εξηγεί το χωροταξικό για τους βουλευτέ του, ποιο πάει σε ποια εκδήλωση, νομίζω ότι έχει χάσει το τρένο. Ότι έχει χάσει. Όχι, ε, το λες, που έλεγε ο κύριο Μανιάτη, ήταν στην Καλαμάτα. Ναι. Ο κύριο Δηλαδή, ο πολιτικό το... αρχηγό λέει: Πήγε εκεί ο ένα, δεν πήγε εκεί ο άλλο. Ο, εξηγούσε γιατί ε, οι βουλευτέ του και τα στελέχη του δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να είναι. Αποφεύγοντα να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα, κάτι να πει πολιτικά, με τόσα θέματα. Ε, τέμπι, ε, οικονομία, ακρίβεια, όλα αυτά. Ε, περιορίστηκε σε μια τοποθέτηση για το πώ ακριβώ γίνεται η κατανομή των στελεχών. Αυτά μάνα. τα θέματα όμω έχουν προκληθεί από το εσωτερικό του Πασόκ με πρωταγωνιστή τον κύριο Ανδρουλάκη. Προφανώ. Έτσι. Οπότε. Ε, ναι, μεν καλά λε ότι δεν, δεν, στάθηκε στα άλλα θέματα, τα βασικά θέματα τη καθημερινότητα και θέλει να μιλήσει πάλι για τα ναι. εσωκομματικά. εμένα μου κάνει εντύπωση. Όμω δεν του πάει αυτό, δεν το καταλαβαίνω ότι δεν του βγαίνει, δηλαδή, ότι δεν του ναι. δεν... πάει. Αλλά νομίζω ότι είπε ο Γιώργο, είχα ένα ναι, σχόλιο ότι τα Όχι, ναι, για τη δημοσκόπηση φταίει η GPO. Ναι, πραγμα. Πραγμα. Για την αναστάτωση που κόψανε το Χρυστοδουλάκι από την εκδήλωση για το περιβάλλον, το με άρχι περιβάλλοντο, Φταίνε τα μίντια που έφτιαξαν την ιστορία γιατί δεν ήταν αλλιώ. Ναι. Για την άναδο του Κασελάκη φταίει ο Μητσοτάκη, ο οποίο θέλει αντιπολίτευση lifestyle. Ναι. Ήτάξω, καθένα, ε, τελικά καθένα, ο Χρυστοδουλάκι φταίει για κάτι. Μα ακριβώ, γιατί θέλω να καταλήξω. Απαντώ στην α, Άννα, ότι ε, προφανώ δεν βλέπει ότι του βγαίνει. Θεωρεί προφανώ ότι του βγαίνει, αλλά φταίνουν όλοι οι παράγοντε που είπε ο Γιώργο. Το αποτέλεσμα μετράει. Το ποσοστό, το νούμερο. Εσύ, α, ο Γιώργο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ναι. Ε, Πάντω το βέβαιο είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκη πηγαίνοντα έτσι, η γκρίνια αντιλαμβάνεστε. Όσο... Και τα... οι βουλευτέ του βλέπουν την τρίτη θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι ένα, μια βόλτα στο πάρκο ε, οι ευρωεκλογέ ε, και πιθανότατα ούτε η επόμενη μέρα. Ξαναλέω ότι κάτι που πάμε από την πρώτη στιγμή εδώ, καιρό τώρα, ότι ο τρίτο θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ο τρίτο θα περάσει μαύρο καλοκαίρι. Ακριβώ. Δηλαδή ε, το βράδυ των εκλογών. Ε, δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τον πρώτο, Ούτε με το δεύτερο, θα ασχοληθούμε με τον τρίτο. Ποιο Άντε και τον τέταρτο, άντε. <χωρώ> αν... Το πρωί είναι... σχολιάζαμε <σταστώς> μαζί με τον Γιώργο και <χω> τα ποσοστά τα οποία πήραν και οι δημοκράτε, του κ. Λοβέρδου. <χωρώ> <χωρώ> το 2,6. <χωρώ> 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 δεν είναι μικρό. Όχι, δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι με το. Ο κ. Λοβέρδο πόσο μετράει, ένα μήνα. Πριν 15 μέρε. Ο κ. μέρε. Είναι ένα γνωρίσιμο πρόσωπο. Είναι πρόσωπο το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή τη πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα προφανώ. Παίρνει και από το Πασόκ και μη σα ευνηδιάζει ότι μπορεί να παίρνει και από τη Δημοκρατία. Μα α, το ποσοστό το οποίο συγκεντρώνει το 2,6 δεν λείπει από το Πασόκ σύμφωνα με την προηγούμενη δημοσκόπηση τη ίδια εταιρεία. Άρα τσιμπολογάει από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Και μα το είχε πει όταν τον είχαμε φιλοξενήσει. Από Νέα Δημοκρατία και από Πασόκ. Νομίζω δηλαδή κάτι στη θα μέση πάει, ε, θα διότι ο κ. Λοβέρδο ε, θυμίζονταν ε, ε, μέλο κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, άρα έχει και ρίσματα, να το πω έτσι, στην κεντροδεξιά, ε, αλλά και προέρχεται από το Πασόκα. Άλληλα. Θα δείτε ότι και στην Νέα Δημοκρατία μπορεί να τσιμπήσει. Να πάρει κάτι και από εκεί. Ναι, Για πάμε τώρα με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο, οποίος Κασελάκη συνεργά... έχει κάνει ένα κρεσέντο δημοσίου να Δεν το πήγε άσχημα, όμω. Δια... Ναι, θα δεν δείξει το αποτέλεσμα. Στη δημοσκόπηση. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το κρεσέντο αλλά... ή ο Κασελάκης που A. του πήγε καλά. Αν χάνει, λε, ο Νίκο. Δεν ξέρει αν κερδίζει ο Κασελάκη ή χάνει ο Ανδρουλάκη απλά. Ό,τι χάνει ο Ανδρουλάκη είναι βέβαιο. Έτσι, όπω βλέπουμε. Δηλαδή, ο Κιωάνδρουλάκη έχει μπει σε μια περιδίνηση και κάνει τον επιμελητή στην τάξη. Ποιο είναι απόν, ποιο πηγαίνει και ποιο δεν πάει. Ο κ. Κασελάκη από το συνέδριο και μετά, που σε έκανε, δύο εμφανίσει στο TikTok. Μία που βγήκε. Ε, για να μα πει ότι κουρεύτηκε για να πάει φαντάρο. Μία που βγήκε να βρει τον κύριο Γεωργιάδη για το πόσο έκανε το προηγούμενο το που Μία που έκανε και έναν ωραίο διάλογο με τη με τηλεόραση. Τι είναι, το, το ίδιο να Εδώ τα βλέπουμε. Ε, εδώ με βλέπουμε Και Τη γεια μου το έκανε αυτό. Λέγεται τηλεόραση. νόμιζα θα τσαπαίνει. Και μένα, και μένα. <laughs> και διαφωνούσε με αυτά που έλεγαν στα σύριαλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έκανε και μία τρίτη εμφάνιση χθε. Στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, που μίλησε, ναι. τρει εμφανίσει. δεν έχει και δύο. Είχε μία στο Μέγκα. Μία στο Μέγκα, μία σήμερα. Mm, ε, 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 μία περιοδία σήμερα στη Θηβά, πριν Αμιλήσει πάει κατάρος. το μεσημέρι. Δηλαδή, προσέξτε, σε 48 ώρε έχει εμφανιστεί 5-6 φορέ. Για να δηλαδή. του βγαίνει όμω. Δηλαδή, Θεωρεί ότι του βγαίνει μέχρι στιγμή. Εσύ πιστεύει όχι, ότι δεν κερδίζει από αυτό το οποίο κάνει ο κ. Κασελάκη. Μένει να δούμε ποιοι ψηφίζουν. Mm. Δηλαδή, εάν οι θεατέ. Ε, στο TikTok, θα Πάνε στην κάλπη την Κυριακή. Ε, Ποιε ηλικίε είναι στο TikTok, ποιοι ψηφίζουν. Okay. Μέχρι στιγμή η εμπειρία δείχνει ότι ψηφίζουν οι μεγαλύτερε ηλικίε. Mm. Ε, και οι μικρότερε αρέσκονται στο να παρακολουθούν okay. έστω σε, στα social media την πολιτική ζωή τη χώρα, αλλά δεν πάνε στην κάλπη. Μένει να δούμε ποιο θα πάει στην κάλυπη. Αλλά κοίταξε να δει τώρα τι γίνεται. Ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok και σήμερα το πρωί, όσοι κάνουμε το πρωί του δημοσιογράφου, θα ασχολούμαστε και θα σχολιάζουμε με αυτό το βίντεο. Ε. Άρα αυτό το βίντεο του TikTok δεν αφορά μόνο του teenagers, του 20άριδε, του 25άριδε, του 30άριδε. θα Αφορά ναι. του μπαμπάδε του πια. Ποιο πολιτικό μήνυμα όμω εξέπεμψε από αυτέ τι εμφανίσει, δηλαδή στο TikTok. Είμαι εδώ, ότι... είμαι νέο, είμαι άθρωπο. Είμαι νέο, κουρεύομαι, πάω φαντάρο. Το πολιτικό μήνυμα δεν είναι όλο αυτό που λέμε. Στο... Θα το βρούμε. Αμεσότητα. Θα το βρούμε, ναι. Εμένα μου βγάζει μια αμεσότητα όλο αυτό. Όλο αυτό, ναι. Το που μπορεί πολιτικό... να λείπει. ναι. από τον κόσμο. Αλλά τι ψηφίζει, ψηφίζει τον άμεσο, τον κολλητό σου, το φίλο σου, το lifestyle, το. Το Fit, το ας, γυμνασμένο. Κάτι έχουμε καταψηφίσει ακόμα. Τι ψήφιζε με τον κόσμο, Τέκ, Γιάννη. Πολιτικά ψηφίσαμε πάντω. Δηλαδή, αν αναφέρεσαι ότι έχει κυβερνήσει τη χώρα. και <Τι> έχει περάσει από τη Βουλή, αναφέρομαι. Άλλο. Ο κ. Κασελάκη όμω δεν θέλει να περάσει από τη Βουλή. Απλά θέλει Τι? να κυβερνήσει, αν το καταλάβει σωστά. Δηλαδή, το, ο κ. Κασελάκη μπορεί θα περάσει από τη Βουλή, ναι. 5, 10, 15, 20. Ναι. Αλλά περνάει από τη Βουλή. Ο κ. Κασελάκη θέλει να κυβερνήσει. <μήλυμα> άρα δεν νομίζω ότι του αρκεί αυτό που λες να περάσει από τη Βουλή. Και μέχρι στιγμή πολιτικό μήνυμα εγώ δεν έχω δει. Έχουμε χρόνο, θα το δούμε πάντως. Εντάξει, <σχει> πολιτικό <Άρα>, όχι <Άρα>. μήνυμα. Μετά τώρα αλλά, θα κάνει 20 μήνυματα. Τα παίρνει. Ναι, 20 μέρε να απολυθεί πρώτα. Ε, δεν θα τον δούμε. Θα είναι η δεύτερη απόλυση σε ένα χρόνο. Η μία ήταν από τη Βουλή. Θα αφανιστεί εξαφανιστεί 20 μέρε. Αυτό δεν το έχουμε έτσι σκεφτεί. Κανονικά στην προπαίδευση απαγορεύονται και τα κινητά. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις. Δηλαδή, τώρα τέλειο 20 σημαίνει ότι φωτογραφία θα δούμε. Κοίτα, θα είναι άκομψο να Κοίτα. το κάνει. Άκουσα με το Θα σχολιαστεί περισσότερο δυσμενό παρά. Εσύ αυτό που λέει ο Γιάννη. Εσεί θέλετε να μου πείτε ότι με το χακί δεν θα τον δούμε τον πρόεδρο Σύριο. Στην ορκομοσία, δηλαδή. φαντάζομαι. Θα Εκεί φαντάζομαι. θα φτάσει. Λέτε. Φαντάζομαι τώρα, τι να σου Μία φωτογραφία πιστεύει, ε, κάτι. στην προπαίδευση. Ο Γιάννη θέλει να πει μέχρι και TikTok θα κάνει. Το πιστεύει αυτό. Τι ξέρω, θα κάνει ο ίδιο, θα δούμε κάποια φωτογραφία κάπου. Θα στείλει και μια ομάδα να το πει. Δεν τον κύριο Κασελάκη να εξαφανίζεται 20 μέρε πάντω. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.